κυβέρνηση αρνείται να θεσμοθετήσει τον όρο γυναικοκτονία. Εσείς τι θεωρείτε ε, θα έπρεπε να επιμείνετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ποια είναι η θέση του κόμματος. Καταρχάς, πριν φτάσουμε στους νομικούς όρους και στις αλλαγές στον ποινικό κώδικα mm -hmm. και πιστεύω ότι δεν είναι εμπαστούς, δεν περιτεύει να πούμε ότι πρόκειται για ένα γεγονός η δολοφονία τη 28χρονη γυναίκα στου Αγίου Αναργύρου έξω από το αστυνομικό τμήμα. Όχι μόνο απαράδεκτο, όχι μόνο καταδικαστό, αλλά θα πρέπει να είναι και αδιανόητο, αδιανόητο για το τι συνέβη, πώ συνέβη, ιδιαίτερα με ό,τι έρθει στο φω τη δημοσιότητα. Πρέπει, νομίζω, να υπογραμμίσουμε τα εξή δύο-τρία στοιχεία που δεν μπήκαν στην κουβέντα ακόμη. Πρώτον, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, αν δεν απατώμε, είχε επισκεφθεί το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο χειρίζεται αυτέ τι καταγγελίε. Ένα τηλεφωνικό κέντρο που στην πραγματικότητα στελεχώνεται σήμερα με μια χούφτα ανθρώπου. Πρώτον. Δεύτερον, αν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για προστασία γυναικών οι οποίε θέλουν να προβούν σε τέτοιε καταγγελίε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρί να δούμε το γεγονό ότι υπάρχει παντελή έλλειψη ακόμη και στο λεκανοπέδιο τη Αττική των απαραίτητων δομών φιλοξενία για εκείνε τι γυναίκε που κάνουν το βήμα και καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα. Οι αριθμοί είναι, τι να σας πω, και πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί. Άρα λοιπόν αυτά φανερώνουν κάτι, μια συγκεκριμένη γραμμή, η οποία δεν προέκυψε ξαφνικά. Δεν είναι, είναι κεραμμένο σαν εθρία. Επίσης, δεν είναι νομίζω, γιατί κάπως και οι προλαλήσαντες όλοι θέτουν το ζήτημα κάπως ότι είναι λειψή εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων κτλ. κτλ. Εδώ στη χώρα μας έχουν θεσμοθετηθεί με την τωρινή κυβέρνηση και με τις προηγούμενες Αστυνομική χωρίς οχήματα. Αστυνομική με παπάκια. Αστυνομική με μοτοσυκλέτες. Με Δημοτική όμως. αστυνομική, με αστυνομική με περιπολικά. Αν ο ε, αστυνομικός Ματ, όμως είχε την επένδυση που ακούστε έπρεπε με λίγο, ακούστε και, με και λίγο. μιλούσε με την κοπέλα Ματ, έτσι όπως οπκε, έπρεπε δεν θα είχε αποφευκθεί η ιστορία. Δεν Κυρία Καλογεροπούλου το, το, το βασικό πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι όταν πήγαν να διαμαρτυρηθούν χτε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα αδιανόητο γεγονό αυτό που συνέβη, υπήρχαν εκεί τέσσερι κλούβε. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι οι αστυνομικέ δυνάμει υπάρχουν. Ο προσανατολισμό τη αστυνομία είναι το πρόβλημα. Διατίθενται όλε αυτέ οι αστυνομικέ δυνάμει <coughs> για την καταστολή. Διατίθεται για να αντιμετωπίζουν τι διαδηλώσει, τι απεργίε, του φοιτητέ και του μαθητέ που αγωνίζονται. Και όχι πράγμα. για την αστυνόμευση με αυτή την έννοια που πρέπει να υπάρχει. Ιδιαίτερα και σε περιοχέ όπω και στο κέντρο τη Αθήνα. Όταν ανοίγουν τέτοιε συζητήσει, το Κουκουέ έχει μια σταθερή θέση. Λέει ότι αυτά δεν λύνονται με τροπολογίε. Θυμάμαι και την τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα. Το ερώτημα είναι με τι λύνονται όμω. Καταρχά, να θυμίσω στο τραπέζι ότι ο κ. Κασιδιάρη δεν συμμετείχε μόνο για τη πλαγία οδού, δεν συμμετείχε και για τι άμεση οδού. Σε το δημ, το δημο... ε, 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 Στο Δήμο ε, Αθηναίων. Καταδικασμένο και μέσα από ε, τη φυλακή. Να το σημειώσουμε. Δύο σύντομα σχόλια. Και οι ίδιοι οι Σπαρτιάτε και ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική του ομάδα, που για μα ήταν ένα φασιστικό μόρφωμα από την αρχή, στην πρώτη του ομιλία μετά τι εκλογέ, ευχαριστούσε στην πραγματικότητα και εφθαρσό το κύριο Κασιδιάρη, όπω τον είπε αυτόν τον καταδικασμένο Ναζί εγκληματία, για τη στήριξη που παρήχε. Και οι άθλιε φασιστικέ, εθνικιστικέ του, ρατσιστικέ του θέσει αυτού του μορφώματο, όλο αυτό το διάστημα στη Βουλή έχουν φανερωθεί με διάφορε αφορμέ. Άρα δεν πέφτει κανεί από τα σύννεφα με αυτό το οποίο διαπιστώνεται σήμερα. Δεν πέφτει κανεί από τα σύννεφα. Εκεί όμω που πέφτουμε από τα σύννεφα πραγματικά και αποδεικνύεται ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι έτσι ακριβώ όπω μα τα λέει η κυβέρνηση για τη θέρμη να καταπολεμηθούν οι φασιστικέ δυνάμει αυτού του είδου τα μορφώματα. Είναι και το γεγονό, το οποίο αθρίζεται και την προηγούμενη κυβέρνηση, βεβαίω, ότι εδώ και 11 χρόνια δεν έχει τελεσυνδικήσει ακόμα η δίκη τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, ώστε να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν για συγκρότηση φασιστική εγκληματική οργάνωση και είναι στη φυλακή, έχουν αμετάκλητα και τελειωτικά καταδικαστεί. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, οι ακροδεξιέ δυνάμει αυτέ έχουν αποδείξει ποιο είναι ο ρόλο του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια εφεδρεία του συστήματος της εκμετάλλευσης που αξιοποιείται όταν πρέπει να χτυπηθούν εργατικοί αγώνες, συνδικάτα, απαιτήσει του εργατικού κινήματος. <κυκυκλή> Αυτός ήταν ο ρόλος που έπαιξαν και στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή πρώτα και κύρια. Σύμφωνα, αλλά ψάχνει έναν τρόπο ο σαν τρόπος, σε έναν τρόπο σαν, σαν δημοκρατία, αυτό. δηλαδή να μην, έστω, να, το πω απλά, να μην έστω χρηματοδοτείται από το κράτο, να μην χρηματοδοτείται από του Έλληνε πολίτε, να μην έχουν έστω επιχορήγηση. Αυτό δεν πρέπει κάπως να τον μπλοκάρει. Ε, Είτε είσαι όμως... πασό, ξύριζα, κουκουένα, αυτό, δημοκρατία αυτό, δεν πρέπει κάπω όμως... να τον μπλοκάρει αυτό. Εδώ διδασκόμαστε. Διδασκόμαστε από την πρόσφατη ελληνική ιστορία. Γιατί εμεί σαν ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι αυτή είναι μια αναζητική κλιματική οργάνωση, αναφερόμενο στη Χρυσή Αυγή. Mm -hmm, mm -hmm. Υπήρχαν κόμματα που σήμερα αρθρίζονται και αυτοί μπαίνουν στην πάλη ενάντια στο φασισμό, στην ακροδεξιά κτλ., που τηρούσαν <coughs> και μια στάση να περιμένουμε να δούμε. Πηγαίνανε όλοι μαζί ταξιδάκια στην Κάρπαθο, να θυμίσω, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και οι βουλευτέ και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, παρέα με τον Κασιδιάρη. Κάθε κόμμα, όπω ξέρετε πολύ καλά, έχει μια ιστορική μπορούσε. πορεία τώρα. Δηλαδή μπορεί ε, να, να, να χρεώσει πας. πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι αυτό. Δεν λέω, εγώ δεν χρεώνω στο σύνταγμα. Αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονό το οποίο είναι ενδεικτικό και κάποιων προθέσεων. <συριανή> δεν λέω κάτι παραπέρα. Ξέρετε Ο ελληνικό ε, λαό. Ε, Η φωτογραφία αυτή ξέρετε τι ήταν. Γνωρίζω πολύ καλά. Πείτε λίγα Πείτε εσεί μετά τι ήταν. Δεν θα, ξέρω... παίξουμε, δεν θα, παίξουμε, αυτό το παιχνιδάκι τώρα. Τι θα μου πείτε, ότι ήταν η αποστολή τη Βουλή, εν πάση περιπτώσει κτλ. Ήταν επιτροπή. Ε, εντάξει, και επιτροπή εξωτερικών, εξωτερικών και άμυνα. Ε, επιτροπή εξωτερικών και άμυνα. Και τι σημαίνει αυτό. δεν ήταν να ζει ο Κασιδιάρη επειδή ήταν μέλο τη επιτροπή να κάνουμε άμυνα. Αυτό είπα εγώ. Ε, με, τότε τι ρωτάτε, τι ρωτάτε, τι ρωτάτε. Τι ρωτάτε, για να καταλάβω. Μα είναι Έχιστε άλλο. Την μο... κολοκυθιά. Ο ελληνικό λαό. Για να Εγώ ρωτάω αν τι Ο ξέρω. Και απαντήσαμε και απαντήσαμε και δύο. Απαντήσατε εσεί που εγώ δεν ήξερα. Αν αυτό είναι Πασόκ πάντως δεν είχε εκπροσωπογή, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο <laughs> συγκεκριμένο, <laughs> ένα φαινόμενο συγκεκριμένο <laughs> το οποίο μπορεί να το καταπολύσει ολός. Να τους βάλει στην άκρη, να μην τους δίνει έκφραση, να μην τους δίνει χώρο για να εκφράζονται. Αλλά αυτό σε μια κατάσταση όπου πτώση, η ακροδεξιά ανεβαίνει γιατί αποτυγχάνουν τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματο να δώσουν διέξοδο στα προβλήματα, των λαών δεν μπορεί να το λύσει με έναν τρόπο διοικητικό. Κύριε Λα... Λαβάνε, το Κομμουνιστικό Κόμμα η αλήθεια είναι ότι το είχαμε συζητήσει επίση, ω ένα κόμμα το οποίο είχε πατημένο γκάζι ε, δημοσκοπικά. Θέλω να μου πείτε πώ βλέπετε την σημερινή δημοσκοπική εικόνα και βέβαια και το ότι υπάρχει ένα κόμμα που σα ανταγωνίζεται με καμία σχέση. Ένα από άλλο πλανήτη κόμμα, η Ελληνική Λύση, η οποία παλεύει όμω και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι πάνω από εσά δημοσκοπικά. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα που να συνδέει τα δύο δημοσκοπικά ποσοστά του ΚΚΕ και τη ΕΕ. Καμία σχέση. Νησιά. Λέω για τι θέσει καθαρά. Λέω. Αυτό νομίζω που χρειάζεται ο ελληνικό λαό, ιδιαίτερα εκείνοι οι λαϊκοί άνθρωποι που σκέφτονται σε αυτή τη φάση να ψηφίσουν την ελληνική λύση του Βελόπουλου, είναι ότι ο ίδιο πρώτα απ' όλα ένα άνθρωπο των επιχειρηματιών, δεν θα λύσει δηλαδή κάτι διαφορετικό. Η πολιτική του ομάδα έβγαλε μια μακροσκελή δήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, που πρακτικά ζητάει κι άλλο ΝΑΤΟ, πιο ισχυρό, συντάσσεται με του Αμερικάνου. Δηλαδή βασικά στι στρατηγικέ επιλογέ που κάνει και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενε κυβέρνηση μέσα είναι. Άρα, με αυτή την έννοια, κάτι το διαφορετικό από εκεί δεν πρόκειται να προκύψει. Ιδιαίτερα σε μια φάση σήμερα όπου η κυβέρνηση της Δημοκράτης είναι εμφανώς τριμωγμένη. Και είναι εμφανώς τριμωγμένη όχι από κάποιες καραμπόλες που γίνονται και βεβαίως όχι από το ανέκδοτο που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα των μεγάλων συμφερόντων που την πολεμάνε. το οποίο δεν έχει και καμία βάση να το πούμε εδώ. Είναι στριμωγμένη γιατί. Είναι στριμωγμένη από του μεγάλου εργατικού αγώνε που γίνονται αυτή την περίοδο. Θυμηθείτε την απεργία στι 28 του Φλεβάρη. Είχε πολύ ψηλή συμμετοχή. Πολύ συμμετοχή. Είχε. πέρα και έξω από την προσπάθεια που έκαναν και τα κόμματα και οι παρατάξει τη ΓΕΣΕΕ που έλεγχονται από συγκεκριμένα κόμματα, το ΠΑΣΟ κλπ., να την υπονομεύσουν αυτή την απεργία. Στον ένα χρόνο από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Ντεμπών, με κεντρικό σύνθημα ή οι ζωέ μα ή τα κέρδη του. Και τώρα προετοιμάζεται νέα απεργία που βάζει πάλι στο επίκεντρο τι άμεσε βελτιώσει των όρων ζωή των εργαζομένων, συλλογικέ συμβάσει εργασία αυξήσει μισθών που να περνάνε τον πληθωρισμό. Είναι στριμωγμένη από τον μεγαλειώδη αγώνα των φοιτητών, που έγινε το προηγούμενο διάστημα και ο οποίο με τον ένα άλλο το τρόπο συνεχίζει, είναι και βεβαίω τριμωγμένοι από τι μεγάλε αγροτικέ κινητοποίησει που έβαλαν στο επίκεντρο ένα ζήτημα το οποίο οι αγρότε παλιότερα δεν το συζητούσαν. Που είναι η ίδια η ΚΑΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που του οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Άρα λοιπόν. Εσεί έχετε πύχη, δηλαδή θέλετε να είστε δεύτερη, τρίτη, ή να έχετε ένα διψήφιο ποσοστό. Εμεί θέλουμε να πάει το ΚΚΕ όσο περισσότερο μπορεί. Γιατί αυτό πραγματικά μπορεί να, να αποτελέσει και στοιχείο λύση Αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό και στο ίδιο το ευρωβαρόμετρο, για παράδειγμα, τα κατηγοριοποιεί και τα βάζει στη σειρά. Mm -hmm. Ακρίβεια, κόστο ζωή, ανεργία, ιδιαίτερα στου νέου. Mm -hmm. Με βάση το τελευταίο. Και εμεί λέμε, ποιο μπορεί να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα και τι μήνυμα πρέπει να στείλει η κάλπη των ευρωεκλογών. Μπορεί να στείλει μήνυμα λύση των προβλημάτων η στήριξη τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο βασικό υπέτειο που δημιουργεί αυτή την κατάσταση για το λαό. Mm -hmm. Ακόμη περισσότερο μπορεί να δώσει λύση η ενίσχυση κομμάτων όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που στο Ευρωκοινοβούλιο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι σε άλλε ή στι ίδιε πολιτικέ ομάδε με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Είναι τόσο ταυτισμένη η ψήφο του. Μιλάμε άνω του 90%. Εμεί λέμε ότι. Δεν νομίζω ότι έχετε δει, έχω δίκιο. Έχω ακριβώ δίκιο γιατί τα μέτρησα εγώ. Δηλαδή, 94% του ψήφου Νέα Δημοκρατία, 86% και... ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είστε και ευρωβουλευτή, σωστά. Λέω για να, το τελειώσω. Άρα, εμεί νομίζουμε ότι λύση πραγματικά σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να δώσει ο λαό αν ενισχυθεί η δύναμη του ΚΚΕ που πραγματικά Μάλιστα. εφράζει σε μια, πιο... ένα ρεύμα αμφισβήτητα. Εσείς συμμετέχετε σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή αριστερά, σωστά. Όχι, δεν είμαστε, σε ποιο... δεν είμαστε δεν στο ευρωπαϊκή στην ο... αριστερά. Δεν είναι στην Πουθενά. είμαστε είναι. μία εγγεγραμμένη ευρωβουλευτή. Μία εγγεγραμμένη. Ε, ρωτώ λοιπόν, Πο το ΚΚΕ πόσους βουλευτές είχε την προηγούμενη φορά ευρωβουλευτές. Δύο έχει. Δύο έχει. Δύο έχει. Τον κύριο και τον κύριο Ας πούμε να βγάλει άλλους δύο. Τρει ευρωβουλευτέ στου 670-700, πώ είναι στην Ευρωβουλή, Πώ θα επηρεάσουν θα πω, τα προβλήματα, θα πω. όταν για παράδειγμα. Να σα δώσω ένα πολύ ναι. παράδειγμα που το κουβεντιάζουμε και αυτέ τι μέρε. Uh -huh. γιατί, γιατί τα λόμπι των Βρυξελών, που λέμε, ε, yeah. είχαν άμεση εμπλοκή και για την υλοποίηση των συμβάσεων yeah. ασφαλεία για τα τέμπη. Yeah. Ε, ε, αυτό Πώ θα επηρεάσει, μου πείτε. Επηρεάζουμε λοιπόν, όταν για παράδειγμα, στο ψήφισμα αυτό το κατάπτυστο για τα λόμπι, yeah. από του 705. Ευρωβουλευτέ του Ευρωκοινοβουλίου, μόνο δύο το καταψηφίζουν. Αυτό που λέει ότι τα λόμπι είναι ε, καλό και είναι στοιχείο τη δημοκρατία. Ε, και, και γιατί. Το θέμα είναι να επηρεαστεί. Οι, οι δύο, δύο, δύο ψήφοι επηρεάζουν ένα αποτέλεσμα. Το θέμα είναι. Για, το για, να, για να βοηθηθεί η ζωή των πολιτών, πρέπει να ανατραπεί ένα αποτέλεσμα ή να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Τώρα είστε, Με είστε, είμα, δύο βουλευτέ μπορεί να γίνει αυτό. Είστε πολύ έμπειρο. Άρα πρέπει να ξέρετε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να προχωρήσει οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει καταρχήν συμφωνία Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και Σοσιαλδημοκρατών τουλάχιστον. <Σι> ναι, Άρα λοιπόν, τι συζητάμε. Άρα πώ θα... Αλλά... Αν θα ανατραπεί τα κόντρα αυτών των δικαιωμάτων. Άρα δεν μπορεί να ανατραπεί στην πραγματικότητα. Μπορεί να ανατραπεί βεβαίω, άμα αλλάξει ο σχετισμό. Αυτό λέμε. Μπορεί να ενισχύσει τι δυνάμει που ακολουθούν αυτή την πεπατημένη που βλέπουμε σήμερα, τι θα αλλάξει.